Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι. Σήμερα άλλη μια εκπομπή παραμύθια με τον Ρόλφι και τον Μπόρατ του Ηρακλείου. Σήμερα θα διαβάσουμε δύο πολύ αγαπημένα παραμύθια, το Peter Pan και το Πινόκιο. Θα ξεκινήσουμε από το Πινόκιο. Λοιπόν, μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας γέρος μαραγκός, ο Μάστερ Τζεπέτο, που δεν είχε όμως παιδιά. Κάποτε έφτιαξε μια ξύλινη κούκλα για να του κρατάει συντροφιά και την ονόμασε Πινόκιο. Όταν την ολοκλήρωσε, είδε με έκπληξη ότι μπορούσε να μιλάει σαν κανονικό παιδάκι. Ο γέρο Τζεπέτο αγόρασε στο Πινόκιο βιβλία, τετράδια και τον έστειλε στο σχολείο να μάθει γράμματα. Μαζί του πήγε και στο σχολείο ο σοφός Γρίλος για να τον προσέχει και να τον φροντίζει. Αλλά ο Πινόκιο προτίμησε να πάει στο κουκλοθέατρο. Έλα εδώ, Ρολφάκι, να δει ο κόσμος στο κουκλοθέατρο. Αγνοώντας όμως τις συμβουλές του Γρίλου, ο ιδιοκτήτης του κουκλοθεάτρου, εντυπωσιασμένος από την κούκλα που μιλούσε, θέλησε να το κρατήσει στο θείασό του. Αλλά ο Πινόκιο έκλαψε τόσο πολύ που στο τέλος του έδωσε μερικά χρυσά νομίσματα και τον άφησε να φύγει. Στο δρόμο της επιστροφής του, ο Πινόκιο παράκουσε για άλλη μια φορά το μικρό Γρίλο και αντί να γυρίσει σπίτι, ακολούθησε την πονηρή αλεπού και το πανούργο γάτο που του είπαν ότι αν έθαβε τα νομίσματα στο χωράφι των θαυμάτων, εκείνα θα πολλαπλασιαζόταν και θα γινόταν πλούσιος. Στη συνέχεια βρέθηκε εγκλωβισμένος στο σώμα ένους γαϊδάρου, ένους μικρού γαϊδαράκου, αλλά η καλή μας η Νεράιδα τον είδε και τον μετέτρεψε σε άνθρωπο. Τον μάλωσε όμως για τα καμώματα και τις καταλιές του και του συμβούλεψε να είναι καλό παιδί και να ακούει πάντα τον μπαμπά του που τον αγαπούσε πολύ. Ο Πινόκιο και ο Γρίλος έψαχναν να βρούνε το γεροτζεπέτο. Έφτασαν στη θάλασσα και βάλθηκαν να ψάχνουν το γεροτζεπέτο εκεί μέσα. Καθώς πάλευαν με τα κύματα, ένας πελώριος καρχαρίας τους κατάπιε. Μα τι έκπληξη! Μέσα στη κοιλιά του βρισκόταν και ο Τζεπέτο. Σε μία στιγμή που ο καρχαρίας άνοιξε το στόμα του, κατάφεραν όλοι να βγουν από εκεί μέσα. Όταν έφτασαν στην ακτή,
η Νεράιδα αντέμειψε το Πινόκιο για τη γενναιότητά του με το μαγικό της ραβδάκι, το μεταμόρφωσε σε αληθινό παιδάκι και από εκείνη τη μέρα ο Πινόκιο δεν έλεγε ποτέ ψέματα, ούτε παράκουε το πατέρα του τον Τζεπέτο. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έλα, Ρολφάκη, να ακούσεις και το Peter Pan. Ή θα το διαβάσεις εσύ. Μια φορά και ένα καιρό όλα τα παιδιά μεγάλωναν εκτός από έναν. Τον λένε Peter Pan και ζει στη χώρα του ποτέ. Μια νύχτα που πετούσε πάνω από το Λονδίνο συντροφιά με την Εράιδα Καμπανούλα, μπήκε από το παράθυρο στο σπίτι της οικογένειας Darling και ξύπνησε τα τρία αδέλφια, τη Wendy, τον John και τον Michael. Ο Peter Pan παρακάλεσε και προσκάλεσε τα παιδιά να τον ακολουθήσουν στη χώρα όπου ζούσε, στη χώρα του ποτέ. «Θα πάμε πετώντας», τους είπε. «Είναι πολύ εύκολο, αρκεί να σκέφτεστε όμορφα πράγματα». Κι έτσι και έγινε. Η μέρα χάραζε όταν αντίκρισαν από μακριά τη χώρα του ποτέ με το νησί των Σιρήνων, το πειρατικό καράβι, το χωριό των Ινδιάνων και τα χαμένα αγόρια. Όμως η νεραϊδούλα ζήλευε τη Wendy. Ζήτησε λοιπόν από τα χαμένα αγόρια να ρίξουν κάτω εκείνο το παράξενο πουλί με το όνομα Wendy, λέγοντάς τους ότι ήταν τάχα εντολή του Peter Pan. Και έπεσε η Wendy κάτω. Τα αγόρια βάλθηκαν να πετούν στο κορούτσι πέτρες και ρόπαλα. Η Wendy ήταν έτοιμη να πέσει στο έδαφος, αλλά ο Peter Pan πρόλαβε και την έσωσε τη τελευταία στιγμή, όπως πάντα. Η κρυψόλα των χαμένων αγοριών βρισκόταν μέσα σε ένα πελώριο κούφιο δέντρο. Εκεί, μακριά από το κίνδυνο των πειρατών, η Wendy τους διάβαζε παραμύθια και τα αγαπούσε σαν να ήταν μητέρα τους. Και εκείνα πια δεν ήθελαν να τις κάνουν κακό, αλλά η Καμπανούλα το είχε μετανιώσει επίσης κι αυτή. Μια μέρα οι τρομεροί πειρατές έδεσαν την πριγκίπισσα των Ινδιάνων σε ένα βράχο για να πνιγεί όταν θα ανέβαινε η παλήρια. Ο Peter Pan κατάφερε να τη σώσει και ο Captain Hook, ο αρχηγός των πειρατών, αναγκάστηκε να το σκάσει κυνηγημένος από έναν κροκόδιλο που παλιότερα του είχε δαγκώσει το αριστερό του χέρι. Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι πειρατές κατάφεραν να βρουν την κρυψόνα των χαμένων αγοριών και τα οδήγησαν αλυσοδεμένα στο καράβι τους. Η Νεράιδα Καμπανούλα ήπιε από ένα ποτήριο όπου οι πειρατές είχαν ρίξει δηλητήριο, αλλά τελικά η αγάπη των παιδιών και η πίστη τους στις νεράιδες τις έσωσαν τη ζωή. Στο πειρατικό καράβι οι πειρατές ήταν έτοιμοι να ρίξουν τα μικρά αγόρια στη θάλασσα. Πάνω στην ώρα όμως έφτασε ο Peter Pan. Έγινε μεγάλη μάχη και στο τέλος Captain Hook και πειρατές το έσκασαν μέσα σε μια βάρκα κυνηγημένη από τους κροκόδιλους. Είχε έρθει όμως η ώρα να επιστρέψουν τα τρία αδέλφια στο σπίτι τους. «Μίλε μαζί μας, Πίτερ»,
του ζήτησε η Γουέντι. «Δεν μπορώ, παιδιά, γιατί εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω. Θα μείνουμε όμως φίλοι για πάντα», τους είπε και τους αποχαιρέτησε. Και έτσι ο Πίτερ Παν εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι παιδί. Τέλος. Ήταν η εκπομπή «Παραμύθια, παραμύθια» με τον Ρόλφι και τον Μπόρατ του Ηρακλείου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.